Εδώ είμαστε. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 θα κρατήσει σήμερα 45 λεπτά για κακή μας τύχη. Γιατί παρουσιάζει ο Άρης προπονητή, είναι σοβαρό γεγονός, δεν μπορούμε να το αμελήσουμε. Εννοείται. Είναι μια αλλαγή προπονητή. Έρχεται ένας Έλληνας προπονητής, ο Σάββας Παντελίδης, το οποίο θα ανακοινώσει ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να συμπτύξουμε λίγο την ενημέρωση. Αν και είχε αρκετά θέματα ο ΠΑΟΚ και βέβαια παιχνίδι στις 3, όπου θα συνδεθούμε με την Κρήτη για τη μετάδοση της αναμέτρησης. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, η σημαία απουσιάζει σήμερα. Μας είπε γιατί απουσιάζει χθες κάτι, θυμήθηκα με τα αυτή μου. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι, ωραία. Ρεπό. Χωρίς σημαία λοιπόν, δηλαδή η ομάδα παίζει χωρίς τους διεθνείς και εμείς χωρίς σημαία. Πρόβλημα. Βλέπω ένα κενό 10-15 εκατοστών εκεί αριστερά μας. Ναι. Θα το ξεπεράσουμε, όμως και θα ενημερώσουμε. Θα βάλουμε Κίτσιου αριστερά. Κίτσιου αριστερά, όπως θα κάνει και σήμερα ο προπονητής της ομάδας, ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Γκλιγκλινγκ. Σταύρο, όχι, επίθεση δεχόμαστε. Φτάνει με το σημαίλα. Δεν της αρέσει. Αναρωτιέμαι το γιατί. Γιατί προδίδει την καταγωγή. Τέλος πάντων. Αλλά επειδή είμαι αφεντικό, πάντα θα λέω ό,τι θέλω, με όποιο όνομα θέλω και ό,τι θέλω στο υπαλληλικό προσωπικό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα στην Κρήτη. Πρέπει να κερδίσει για να τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να τον φέρει προβλήματα. Και κυρίως η ΙΤΑ. Με ΙΤΑ αποκλειόμαστε, το καταφέρνουμε αυτό. Ναι. Ναι, ωραία. Ο πρωτοπόρος της Football League και νούμερο ένα φαβορή για την άνοδο. Παρότι θεωρούσαν όλοι ότι ο Ηρακλής και η Κέρκυρα είναι οι ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν η δόξα δράμα σε δεύτερο φόντο και σε τρίτο τα τρίκαλα. Ο Απόλλων Λάρισας προηγείται μαζί με τον Εργοτέλη. Τρεις νίκες, τρία μάτς. Και φαντάσου να γίνει το αμίμητο, να ανέβει ο Απόλλων Λάρισας και να πέσει η Λάρισα. Θα μπερδευτούν. Θα μπερδευτεί το μανούρι. Εύκολα, εύκολα. Όσο ποτέ άλλοτε. Μεταγραφή του Κούγια στον Απόλλων Λάρισας. Φαντάζεσαι. Δεν μπορώ άλλο που με βρίζετε. Ναι, ναι, παραπάνω. Ναι, ναι. Ωραία, καλό είναι αυτό. Τι σκέφτηκες εσύ με τον Απόλλων Λάρισας, μπράβο. Ναι, δηλαδή, ναι, εντάξει, φίλε, άμα τρέχει το μυαλό. Έχουμε παιχνίδι, έχουμε την λύση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Λούμπος Μίχελ. Ακούω, διαβάζω διάφορα, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Γενικά η υπερβολή δεν είναι καλό πράγμα. Είτε είναι υπερβολή κακή, είτε είναι υπερβολή καλή. Στάνταρ. Ωραία. Η υπερβολή δεν έχει ρεαλισμό μέσα της. Καλό είναι λοιπόν να τα βάλουμε λίγο κάτω, να καταλάβουμε τι έγινε, τι δεν έγινε, να αποκαλύψουμε κι εμείς τι έγινε. Γενικά, χωρίς να έχω ακούσει καθόλου ραδιόφωνο σήμερα, υποθέτω ότι τουλάχιστον 12 εκπομπές αποκάλυψαν τι έγινε και κανείς με τον άλλον δεν συνέπεσε να πούν το ίδιο πράγμα. Αλλά γενικά αποκαλύπτουμε. Θα αποκαλύψουμε και εμείς λοιπόν το τι έγινε με τον Λούμπος Μίχελ και τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα θα δούμε δεκάδα. Έχει παιχνίδι τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ με την Φρίμπουργκ. Φρίμπουργκ, ναι. Δεν θα το χάσω εγώ αυτό να ξέρεις. Επειδή δεν έχω δει ποτέ ελβετική ομάδα από κοντά στο μπάσκετ, θα πάω να δω μπάσκετ με ελβετική ομάδα. Ποδοσφαιρική είδες. Ποδοσφαιρική είδα. Γρασκόπη, Βασιλεία έχω δει. Άρα ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δω μια μπασκετική ομάδα μπάσκετ. Το βόλεϊ τα κατάφερε. Δεν, όχι. Α, δεν τα κατάφερε. Όχι, όχι. Τελικά, δεν τα κατάφερε να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε στο chat πριν γίνει το παιχνίδι. Να προλάβουμε να σηκώσουμε το live. Πριν τελειώσει το μάτς. Όχι πριν τελειώσει το μάτς. Να καταλάβουμε ότι σηκώσαμε live. Πολύ κακό ο ΠΑΟΚ και ακόμη ένα παιχνίδι. Άντεξα να δω μόνο κάμια 30 πόντους. Δεν άντεξα παραπάνω. Σηκώθηκα, έφυγα μετά από εκεί που το βλέπα. Δεν ήταν ανταγωνιστικός. Δεν ήταν ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ. Οι άλλοι ήταν πολύ καλύτεροι. Πέρασαν δίκαια. Χάρηκα πολύ. Στο ΣΕΒ τώρα. Έχουμε ελπίδες, τα γνωστά κτλ. Έτσι είναι οι καινούργιες ομάδες. Λίγο αυτό το στάγκο το βλέπω χλωμό. Πολύ ναι. Στατικό τον βλέπω για προπονητή. Δεν μιλάει, δεν λαλάει, δεν του μπορώ εγώ αυτού του προπονητέ. Πέτα ένα πινακάκι, ρε, που κάνει κάτι. Μα ξεφτυρίσαν τα παιδάκια. Δεν δηλαδή, πινακάκι, πέτα το μαρκαδόρο. Πέτα το μαρκαδόρο, πέτα κάνει. Σιγά, σιγά, μην πας. Φάει μια κίτρινη. Φάει μια κίτρινη. Δε, άμα φας τέσσερις, δεν θα χάσει δύο αγωνιστικές. Ωραία, μία. Κάνε κάτι. Χάνουμε. Δεν τον μπορώ. Αυτού του στατικού στο βόλιο και καλά επίπεδο και τέτοια δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα επίπεδα. Ναι. Θέλω λίγο μεγαλύτερη. Είναι όπως η Γαβρή τότε με το Solid. Που χάνανε και σημείωνε στο τέτοιο. Τρενόντουσαν η Γαβρή. Τρενόντουσαν. Ο μόνος που το έκανε με επιτυχία ήταν ο Φανκάλ. Το σημείωμα. Όλοι οι άλλοι. Ναι, δεν μπορούν. Όχι. Τι σημειώνει. Μπορεί να γράφει το μεταξύ κυκλάκια. Ωραία, τετραγωνάκια.
Τα ψώνια της εβδομάδας. Ψώνια. Ω, αμάν, ξέχασα. Χαρτί υγείας. Paper, health paper. Και το βλέπει ο άλλος, λέει, φίλε, ψύχρεμος. Ψύχρεμος. Αναλύει ο προπονητής, αυτό το ψύχρεμο, δηλαδή, χάνει τον γκολ, φίλε, ρίξε ένα καντήλι. Ωραία, χάνω σετ, ρίξε ένα καντήλι, κάνε κάτι, δηλαδή. Μην φτάσει στο σημείο να πετάξει το σακάκι σου και να το βγάλει. Ναι, μην γίνει. Παλιά... Ναι. Ναι, μην γίνει. Όχι. Αλλά κάνε κάτι. Τον φάγαμε αυτόν. Ναι. Μέρες μετράει. Σίγουρα. Πάει ο προπονητής. Και γενικά το θέμα προπονητής στο Βόλο είναι πολύ μυστήριο. Δηλαδή, ό,τι επιχειρήσαμε να πάρουμε πλην του Καλμαζίδη. Ναι. Βγήκε ψηλομάπα. Εκείνο ο Ελγκέτα, πώς τον έκανε εκείνον εκεί. Ελγκέτα. Πήραμε το πρωτάθλημα μεν, αλλά μετά στην προετοιμασία ακούγα όργια εγώ. Μάλλον καταλάβω το πρώτο το πρωτάθλημα και την εποχή. Τέλος πάντων, είναι εγώ του ΠΑΟΚ 24 λοιπόν. Ξεκινάμε με την τοποθέτηση για την απομάκρυνση του Λούμπους Μίχελ, ένα πρόσωπο, ένα στέλεχος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας ΠΑΟΚ, γιατί εκεί πρέπει να το εστιάσουμε, στο ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, το οποίο εδώ και μια τριετία ανακοινώθηκε ως υπεύθυνος διεθνών σχέσεων και έγινε αθλητικός διευθυντής μετά τη φυγή του Φρανκ Άρνεσεν. Δεν ήταν ποτέ αθλητικός διευθυντής, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήταν σε Σαχτάρ αθλητικός διευθυντής. Ανέλαβε ένα πόστο. Σε Σαχτάρ ήταν κάτι σαν ambassador. Ambassador, Instagram ambassador. Τέλος πάντων, δεν ήταν αθλητικός διευθυντής. Ανέλαβε αυτό το πόστο και η περίοδος του κόλλησε με δύο τίτλους για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ωραία. Με τη μεγαλύτερη επένδυση της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, σωστά. Με ένα χαμένο πρωτάθλημα το οποίο ήταν στα χαρτιά, άρα αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ το πήρε. Με πάρα πολλές μεταγραφές. Εντάξει. Και γενικά με ένα μπάχαλο στο οργανόγραμμα. Δηλαδή, αν μπορώ να εστιάσω ότι για να ξεκινήσω να κρίνω τον οποιοδήποτε Μίχελ, θα πρέπει να πω ότι έφερε αυτόν και αυτόν. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Εδώ λοιπόν, επειδή το οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ, ειδικά στα μεταγραφικά θέματα, είναι λίγο ανισόρροπο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Complicated. Complicated, που λέει η φίλη μου η Τούλα από την Πολύχνη, που χώρισε με τον Τάσο του Μανάβη. Εντάξει, γιατί πήγαινε στο Αρλέτα, το γνωστό κολάδικο της μοναστηρίου. It's complicated. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το γεγονός ότι δεν συνεχίζει η συνεργασία. Ότι ο ΠΑΟΚ, ενώ είχε τη δυνατότητα να τον υπογράψει, δεν το έκανε. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη της κρίνης, δεν έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του, οι οποίες προφανώς έπιασαν τα βάνη. Εγώ λέω πριν από αρκετό καιρό, άλλοι λένε ότι τώρα, άλλοι λένε ότι είχε κι άλλο να δώσει. Δεν κρίνουμε τώρα εδώ πέρα. Εδώ κρίνουμε τι λέει ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ λοιπόν έκρινε ότι ο Λούμπος Μίχελ δεν κάνει άλλο τη δουλειά και πρέπει να λυθεί η συνεργασία. Όπως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Μπορεί αύριο να έρθουν τα αφεντικά εδώ και να πούν Σταύρο, δεν κάνεις τη δουλειά, πρέπει να απομακρυνθείς. Πολύ ωραία, θα πρέπει να απομακρυνθώ λοιπόν. Εντάξει, έτσι είναι στη δουλειά. Το γεγονός λοιπόν είναι λοιπόν ότι ο Λούμπος Μίχελ αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά είναι γνωστό ότι δεν πίστευα στο έργο του. Το να ανοίξω δημόσιο διάλογο με παιδιά τα οποία πιστεύαν στο έργο του, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, γιατί καμιά φορά δεν είναι και σωστό. Το σωστό είναι να κρίνεις όταν ο άλλος βρίσκεται εντός ομάδας. Το να κρίνεις ενώ έφυγε, τις αισθάσεις μου τις κατέγραψα, έχω το κεφάλι μου ήσυχο, κοιμάμαι ήσυχο στα βράδια. Ωραία, το να γυρίσω και να θάψω τον Μίχελ επειδή εγώ μένα δεν μ' άρεσε η δουλειά του όταν έφυγε, δεν το βρίσκω σωστό. Εντάξει, το βρίσκω λάθος. Θα σταθώ λοιπόν στο γεγονός ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αξιολόγησε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος λόγος συνεργασίας με τον Λούμπος Μίχελ στο κομμάτι της τεχνικής διεύθυνσης της ομάδας. Αναβαθμίζοντας τον Μάριο Μπλάνκο που ήρθε στον ΠΑΟΚ όντας τεχνικός διευθυντής. Και αυτός θα κριθεί επίσης την ώρα που θα δρά, την ώρα που θα κάνει κινήσεις. Μακάρι να πετύχει ο άνθρωπος, να αποθεωθεί, ωραία, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πάει ένα βήμα παραπέρα, εντάξει, και να δώσει μια καλύτερη δομή στον οργανισμό ΠΑΟΚ στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Και όταν εννοώ δομή, εννοώ το εξής
απλό πράγμα, τη σύνδεση ακαδημίας πρώτης ομάδας, την δημιουργία στοχευμένης υπεραξίας και δυνατότητα πώλησης ενός project, την σωστή κάλυψη χαρακτηριστικών, ωραία, που χρειάζεται ο προπονητής για να εξελίξει την ομάδα και να βγει το rotation και άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη δημιουργία μιας ξεκάθαρης ταυτότητας ενός αγωνιστικού τμήματος. Γιατί η ταυτότητα είναι αυτή η οποία ορίζει και το status. Όσο πιο ξεκάθαρο είναι ένα project, τόσο πιο καλά πάει και έχει διάρκεια. Γιατί με τα λεφτά δεν αγοράζεις διάρκεια. Εδώ παλεύουμε στον ΠΑΟΚ μια εξαετία, εφταετία, να πείσουμε ότι ο συνδυασμός τεχνογνωσίας χρημάτων είναι αυτός που θα μας δώσει τη δυνατότητα να φύγουμε χιλιόμετρα μπροστά. Στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη είναι αδιανόητο να ψάχνουμε το πυροτέχνημα, να πάρω ένα πρωτάθλημα. Το ένα πρωτάθλημα θα με βοηθήσει ψυχολογικά σίγουρα για να βρω καλύτερες βάσεις. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε 20 πρωταθλήματα. Και ένα παιδάκι που είναι σήμερα 2 μηνών, στα 20 και 2 μηνών να έχει πάρει 20 πρωταθλήματα. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα οικονομικά, εφόσον συνδυάσουμε και την τεχνογνωσία. Άρα λοιπόν, με αφορμή την απομάκρυνση Μίχελ, σέβομαι εγώ και αυτούς που θεωρούν ότι έκανε πολύ σημαντικό έργο, σίγουρα συνέβαλε σε κάτι, εντάξει. Δεν γίνεται. Αλλά οι εταιρείες δεν αξιολογούν με βάση το τι τίτλους πήρα. Η εταιρεία αξιολογεί, ωραία, όσοι έχουμε δουλέψει σε μεγάλους ομίλους καταλαβαίνουμε τι θα πω αυτή τη στιγμή, αξιολογεί με βάση το χρήμα που επενδύθηκε και το αποτέλεσμα που υπήρξε. Μία ανώνυμη εταιρεία δεν είναι μία κάνουλα η οποία πετάει λεφτά και δεν περιμένει επιστροφή. Περιμένει και πωλήσεις, περιμένει έξυπνες συμφωνίες, περιμένει διάφορα τα οποία θα την καθιερώσουν στην αγορά, σε ένα πάνω ράφι αγοράς. Οι τίτλοι έρχονται και δεν έρχονται. Μπορεί να δοκάρει και μέσα να έρθει τίτλος, δοκάρει και έξω να μην έρθει τίτλος. Η εταιρεία αξιολογεί αλλιώς. Και τα νούμερα που έχουν επενδυθεί από τον ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταία τριετία λοιπόν, που ήταν και ο Μίχελ εδώ, τα νούμερα είναι εξωπραγματικά. Και δεν είναι ευθύνη του Μίχελ αυτό εξ ολοκλήρου. Υπάρχει και του Μίχελ ευθύνη, υπάρχει και της οικογένειας ευθύνη, υπάρχει όλου του μηχανισμού ευθύνη. Αλλά εδώ χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να έχει μία ξεκάθαρη κατεύθυνση που θα πείσει, την οποία δεν είχε, την οποία θα πείσει τον μεγαλομέτοχο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός αν ο μεγαλομέτοχος θεωρεί ότι δεν δέχει κάστανο να πάει να δίνει 1 και 2 και 3 εκατομμύρια σε παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά χρησιμότητα. Να κάθεται στον πάγκο μου στο ελληνικό πρωτάθλημα 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ κάθε φορά. Επειδή εσείς σαν οπαδοί δεν σας ενδιαφέρει αν ξοδεύει ο ΠΑΟΚ λεφτά, τους περισσότερους, και καλά κάνετε. Εμάς ο ρόλος μας είναι λίγο διαφορετικός, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε και 2 και 3 και 5 χρόνια μπροστά. Ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ, ο βασικός, εκτός του να ανέβει στάτους, είναι να αποκτήσει και την αυτάρκεια. Να τοποθετηθεί στην αγορά όπως πρέπει. Ελπίζω να μην ακούγονται αυτά που λέω, αλλά μπουρνέζικα. Εντάξει, αλλά όταν θέλεις να ανέβεις επίπεδο, θα πρέπει να απαιτείς μια πιο ξεκάθαρη λειτουργία. Δεν μπορεί να λέμε τώρα 3 χρόνια ότι πάρε ένα γρήγορο χαφ και να μην έχετε ποτέ γρήγορο χαφ. Να χτυπάει, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να μην έχουμε μια κάλυψη στα στόπερ. Δεν μπορεί να έχουμε το μάτος σκασμένο μονίμως. Δεν μπορούμε να μην έχουμε ξεκάθαρη σταθερά στα εξτρέμ. Είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποδοσφαιρική δομή. Και το είπες και πριν, ότι δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του Μίχελ. Εννοείται ότι είναι αποκλειστική. Καλά, εννοείται. Εννοείται δεν είναι. Βασικά για όλες τις στραβές, όπως και για όλα τα καλά, ωραία, η κορυφή είναι αυτή που ελέγχει την κατάσταση. Θα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για αυτή την τριετία. Θα μπορούμε να γράψουμε βιβλία για αυτά που έχουν γίνει. Τα καλά και τα στραβά. Δεν λέω μόνο τα στραβά. Ναι. Τα καλά και τα στραβά. Βιβλία. Τόμους. Το θέμα είναι, φίλε, επειδή δεν μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρεία, απλή μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ. Το θέμα είναι το ζητούμενο σε κάθε κλαμπ
είναι να κάνει βήματα προόδου και να δυναμώνει χρόνο με το χρόνο. Ναι, για να μην πλησιάσουν οι ανταγωνιστές. Ο ΠΑΟΚ μέσα από την επένδυση και μόνο αυτή κατάφερε να φύγει δύο σκαλιά πάνω. Δύο σκαλιά πάνω. Το 2 για να γίνει φέτος 3 όμως το καλοκαίρι. Ναι, μπορούσε να γίνει 3 το καλοκαίρι, δεν έγινε. Μπορεί να γίνει και ακόμα 9. Ναι, αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η συνεργασία λύεται. Προφανώς την ίδια άποψη έχουν και στον ΠΑΟΚ. Δεν αποφασίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι τέτοιος πλέον που ξέρεις, μου λέει καμιά φορά κανένας φίλος, χθες ξέρω εγώ με κλεντούσαν οι δικοί μου, τον έφαγες. Τι είναι ο κόρκας μπροστά στον ΠΑΟΚ? Τι είναι ο χύψη μπροστά στον ΠΑΟΚ? Δεν υπάρχουν. Είναι... Είμαστε μηδενικά όλοι, μυρμήγκια. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που αποφασίζει. Και ο ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα, κάτι που δεν δίνουν οι άλλοι, να λέμε την άποψή μας. Εντάξει, πήγαινε πες στον Ολυμπιακό την άποψή σου για τον Καρεμπέ και τις μεταγραφές που έκανε. Πήγαινε πες την. Καλά το θέτεις. Δεν λες για το Μαρινάκι. Όχι, ήταν να πει τη φράση πήγαινε έκανε λάθος ο πρόεδρος. Έκανε λάθος ο πρόεδρος. Πέντε λέξεις, δεν τις λες. Ναι. Πήγαινε πες για το Μελισσανίδη στην ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ είναι μια χαρά οργανισμός σε πολλά επίπεδα. Χρειάζεται ένα κλικ πάνω για να μην μπορεί να μας φτάσει ποτέ κανείς. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συμπάθειες και αντιπάθειες έχουμε όλοι, αλλά στην γενική εικόνα αυτό που μετρά είναι το πώς θα εξελιχθεί ο ΠΑΟΚ. Και αυτό που επίσης μετράει πάρα πολύ πλέον είναι το πώς θα μπορέσουμε όλοι να ζήσουμε έχοντας διαφορετικές απόψεις. Εμένα δεν μ' άρεσε ο Μίχελ. Μπορεί να ξεκινάει αυτό από το γεγονός ότι ήταν διαιτητής. Δεν έχω εμπιστοσύνη στους διαιτητές. Είχε αυτό το παγωμένο βλέμμα. Μπορεί να ξεκινάει από εκεί, μπορεί να ξεκινάει από αλλού. Μπορεί να ξεκινάει παραπέρα. Ωραία. Δεν θα κριθεί με αυτή τη λογική. Και δεν θα κριθεί με κακία. Από μένα. Αλλά θα σεβαστώ και αυτόν που λέει ότι είχε συμμετοχή σημαντική σε δύο τίτλους. Τι μπορώ να πω εγώ, δεν είχε. Αλλά ζυγίζεις τα εφόδια που είχε, ζυγίζεις τα ποσοστά επιτυχίας που είχε, ζυγίζεις το πώς διαχειρίστηκε έναν δύσκολο οργανισμό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι εύκολο. Μπορεί να σε λυγίσει. Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές τα στελέχη του ΠΑΟΚ είναι πιο κουρασμένα από τα εσωτερικά θέματα του ΠΑΟΚ παρά από τα εξωτερικά που προκύπτουν. Έτσι πιστεύω. Αυτό καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, φίλε, έχει προκύψει ένα πολύ βαρύ φορτίο εργασίας. Δηλαδή, αυτά που έλεγες που πρέπει να κάνει ο Μάριο Μπράγκο, δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του. Εντάξει, να συνδέσει, να ψάξει, να πουλήσει, να αγοράσει, να οργανώσει, να τσεκάρει. Αυτό είναι θέμα οργάνωση. Εντάξει. Έχει ο είναι ΠΑΟΚ, μεγάλο καράβι. Ο ΠΑΟΚ έχει συμμάχους παντού και εκτός ΠΑΟΚ. Μπορούν να συνδεθούν δίκτυα, να κάνουν δουλίτσες, να παίρνουμε παίκτες καλούς, να πουλάμε όπως πρέπει. Όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά και να υπάρχει στόχευση. Και να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν πραγματικά και να μην πουλάνε αέρα και οπαδιλίκι. Παιδιά, έχουμε οπαδούς. Δεν χρειαζόμαστε οπαδούς. Στελέχη χρειαζόμαστε. Οπαδούς έχουμε και καλούς. Και μπαχαλάκηδες έχουμε και κύριε έχουμε. Και γυναίκες έχουμε πολλές πλέον. Παθιασμένες με την ομάδα. Όλα καλά. Πάμε στο διάλειμμα και πανερχόμαστε γρήγορα. Εδώ είμαστε για ένα ακόμα τέταρτο. Στη μία, υπενθυμίζουμε, θα έχει την παρουσίαση η ΠΑΕ Άρης του νέου της προπονητή, του κ. Παντελίδη. Λοιπόν, τι θες να πούμε στα γρήγορα, θα μπεις σε ένα τέταρτο, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Για τον Μάριο Μπράγκο μπορείτε να διαβάσετε με λεπτομέρειες στο pao24.com. Υπάρχει θέμα για το βιογραφικό του. Ουσιαστικά, εντάξει, έχει βρεθεί σε αρκετές ομάδες και Πολωνία και Πορτογαλία και Κροατία. Το έργο του πετυχημένο στη Λεϊσόες, η οποία δύο χρόνια τερμάτισε στην τέταρτη θέση και εξασφάλισε και συμμετοχή στο Europa League. Σημαντικό, έτσι, επίτευγμα για μια ομάδα του Βεληνικού στη Λεϊσόες και πολύ μεγάλη συμβολή του επί δύο χρόνια στη Χάιντουκ με τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Με αρκετά χρήματα. Εντάξει. Το τι θα κάνει στον ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι θέμα που θα το δούμε. Πάντως έχει την εμπειρία, έχει την τεχνογνωσία, έχει τις άκρες, έχει την εμπειρία.
για να. Από μόνο του δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Εντάξει. Σε, αυτά τα επί... σε αυτό το επίπεδο. Είναι βασικό ότι είναι τεχνικό διευθυντή. Η λειτουργία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μα και αυτό σου είπα πριν ότι δεν μπορεί ένα άτομο να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό. Το οργανόγραμμα. Σε ένα κλαμπ με τους στόχους του ΠΑΟΚ, εντάξει. Το... Κανείς δεν λειτουργεί από μόνο του. Όλοι έχουν. Δηλαδή θυμόμουν μια εποχή Πόρτο είχε, ξέρω εγώ. Και με 30-40 στελέχη. Που κατέληγε μια υπόθεση στο πίτο Τακώστα στο τέλος μετά από μια επιτροπή 3-4 και αποφάσιζε ο πρόεδρος τέλος πάντων. Ωραία. Αλλά υπήρχε σκανάρισμα της κάθε υπόθεσης. Τα συν, τα πλήν κτλ. Κτλ. Πάντα σε, όταν υπάρχει ισχυρός μεγαλομέτοχος οικονομικός παράγοντας θα θέλει να κάνει και μία-δύο κινήσεις δικές του. Αυτό δεν αλλάζει. Και είναι και το φυσιολογικό. Εντάξει. Όμως η κεντρική ιδέα. Μα έτσι γίνεται στις περισσότερες ομάδες. Σε όλες γίνεται. Δηλαδή το αφεντικό μόνο θα πληρώνει. Θα πληρώνει, εννοείται. Ωραία. Δηλαδή να σου πω κάτι. Η Ουντινέζε θεωρείται το παράδειγμα της ομάδας του κλαμπ με το ισχυρότερο τμήμα σκάουτινγκ. Εντάξει, βγάζει απ' έξω Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, οκ. Πόρτο. Πόρτο και τα μεγαθύρια της Ευρώπης. Η Ουντινέζε τι κάνει, έχει ένα χώρο με 80 υπολογιστές. Και 80 σκάουτερ ανά 8ωρο. Δουλεύει το σύστημα όλη την ημέρα, δηλαδή μιλάμε για 240 σκάουτερ που βλέπουν όλους τους αγώνες στον κόσμο από τη Β' Αιγύπτου μέχρι τη Γ' Εθνική Δανίας. Εντάξει, μετά υπάρχει μια ομάδα των 20 πιο έμπειρων σκάουτερ, μετά είναι μια ομάδα των 3 όπου φτάνουν να φτάσουν 5 εκθέσεις για έναν ποδοσφαιριστή. Ασχολείται αυτή η τριάδα με τον χ παίκτη και στο τέλος αποφασίζει ο πρόεδρος. Έτσι δουλεύει το σύστημα, εντάξει. Σε όλες σχεδόν τις ομάδες αποφασίζει τελικά κουβέντα να έχει ο μεγαλομέτωχος. Ο Μάριο Μπράγκο λοιπόν παίρνει τα ενία τώρα. Θα πρέπει να στήσει ένα μηχανισμό, να συνεργαστεί σωστά, να μην κλειστεί στον εαυτό του, να μην είναι φοβικός, γιατί κακά τα ψέματα σε ένα ξένο περιβάλλον πάντα μαζεύεσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όπως και να έχει, να μπορέσει να λειτουργήσει, να κρατήσει τα καλά στοιχεία της προηγούμενης κατάστασης, να συμβάλλει προσθέτοντα θετικά στοιχεία με τη δική του κατάσταση. Και όταν σε κάποια φάση, αν ποτέ φύγει, που έτσι συμβαίνει συνήθως, ωραία, ο επόμενος να έχει κάποια μεγαλύτερη βάση για να εξελιχθεί ακόμη το κλαμπ. Νομίζω είναι πολύ καλό που ήρθε τον Αύγουστο και όχι σήμερα. Εντάξει. Νομίζω ότι έχει μια καλή εικόνα και από το έμψυχο δυναμικό και από τις παραλήψεις και από τα πλεονεκτήματα. Έχει πάρει μια γεύση από το κλαμπ, από τον κόσμο, από το μεγαλομέτωχο, από το πώς δουλεύει η διοίκηση. Θα ήταν ένα θέμα να ερχόταν σήμερα και να χρειαστεί 1-2 μήνες για να πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Ήταν εδώ 3 μήνες. Φαντάζομαι ότι έχει μια αποκρισταλωμένη άποψη για πάρα πολλά θέματα. Αυτά λοιπόν με την υπόθεση του τεχνικού διευθυντή. Πάμε λίγο σήμερα να δούμε πώς θα παίξει η ομάδα απέναντι στον Εργοτέλεια μέχρι που πρέπει να κερδίσει. Λογικά, ωραία κατά τα δοκάρια. Μάτος, νομίζω ο Κρέσπο θα ξεκουραστεί. Μάτος. Βαρέλα Χατσερίδης. Βαρέλα. Λείπει Βαρέλα, όχι. Κρέσπο, ο Βαρέλα λείπει. Ναι, Κρέσπο Χατσερίδης. Τον ξαναβάζω τον Κρέσπο. Αριστερά ο Κίτσιου. Βέρμπλουμ Μαουρίτσιο. Χρειάζεται παιχνίδι Μαουρίτσιο. Βέρμπλουμ είναι ξεκούραστος. Ζαμπά. Μπίσεσβαλ. Καντουρί. Και Ακπόμ. Ναι. Αυτοί είμαστε, παιδιά. Υπάρχουν νεαρά παιδιά στην. Ομάδα που μπορούν να πάρουν λίγο χρόνο συμμετοχής αν το παιχνίδι πάει καλά και μακάρι να μπορέσουν να βρουν χρόνο συμμετοχής. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι η αγωνιστική αυτή γίνεται του ομίλου του κυπέλου, γίνεται σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ έχει καμιά 12 διεθνείς στην Ανδρώνη και καμιά 6-7 στην ΚΑΠΑ20, ούτε δηλαδή τους καλούς ΚΑΠΑ20, ναι, ναι. Όχι τα παιδιά που έχουν πάει δεν είναι καλοί παίκτες. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από την ΚΑΠΑ20. Ο Εργοτέλης δεν είναι μια ομάδα που πρέπει ο ΠΑΟΚ να διαφορήσει. Το γήπεδο δεν είναι χαλή. Το Πακρίτη είναι. Ναι, είναι ένα γήπεδο παρατημένο που ελπίζουμε να μπορεί να παίχνει μπάλα. Σε αυτό το ενδεχόμενο δύσκολο ο ΠΑΟΚ θα έχει απώλεια. Τώρα, άμα είναι κλωτσοπατινάδα και να είχαμε να λέγαμε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Τα παιδιά πρέπει να προσέχουν να χτυπήσουν. Γενικά δεν πρέπει να έχουμε σαν τελευταία υποχρέωση. Με τη διακοπή να ακολουθεί, ότι να έχουμε κάποιο παρατράγωδο, να περάσει ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς κόστος και να πάμε παραπέρα. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει και δεν υπάρχει κάτι άλλο δεδομένη χρονική στιγμή.
Περισσότερα στις τρεις τώρα, ό,τι να λέμε για το μάτς. Υπήρχε χθες μια φιλολογία, μια θυμολογία ότι ο Άρντα είναι τελειωμένος κτλ. Έχει μια απάντηση του ίδιου του Άρντα λίγες ώρες πριν. Είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ, κανείς δεν μου έχει πει ότι θα αποχωρήσω. Αγαπάω τον ΠΑΟΚ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει το πρωτάθλημα της Super League. Παρά το γεγονός πως είμαι στην πατρίδα μου λόγω της εθνικής ομάδας, διάβασα κι εγώ όσα γράφονται για μένα. Ωστόσο, όπως προείπα, είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ και θα παλέψω για αυτή τη φανέλα. Έγραψε ο Άρντα. Του Άρντα περίπτωση, παιδιά, είναι ξεκάθαρη. Ο Λουτσέσκο προσπάθησε να τον βάλει μέσα στο γκρουπ. Έχοντας μία αλλοπρόσαλη συμπεριφορά μέσα στο παιχνίδι, τραβώντας ενέργειες, παίζοντας ουσιαστικά για να δείξει ο ίδιος ότι μπορεί, εκνεύρισε τον γκρουπ. Και εδώ υπάρχει τώρα η μάχη του αν μπορεί να ενταχθεί ή όχι στο γκρουπ. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Άμπρο. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε κιόλας μέσα στο παιχνίδι ότι βγάζει εκνευρισμό συμπαίκτης του αυτό που κάνει. Και όπως και να έχει, είναι οριακό θέμα το πώς θα μπορέσει τώρα ο παίκτης να σοβαρευτεί και να ενταχθεί σε αυτό το γκρουπ. Είναι κάτι το οποίο πλέον είναι δέλτα πι, δύσκολο να γίνει. Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι προσωπικά δεν νομίζω να έχει πολλά περιθώρια. Ούτε εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι του έδωσε πολλές ευκαιρίες ο Λουτσέσκου. Δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με γνώμονα το κοινό καλό, το κοινό συμφέρον. Δεν το κάνει επίτηδες, είναι αυτός ο χαρακτήρας, το κοινό χειρότερο. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι ο άλλος δεν το αντιλαμβάνεται, δεν μπορείς να το σώσεις. Όσο και να τον αγαπάμε, όσο και να το θεωρούμε μεγάλο που λένε, όσο και να ξέρουμε ότι είναι ένα top ταλέντο το οποίο αν είχε άλλο μυαλό θα παίζει τώρα στην Premiership βασικός σε ομάδα, όσο και να πιστεύουμε ότι θα μπορούσε τέλος πάντων αυτό το παιδί να παίξει, με αυτά που κάνει στερούμαστε τα επιχειρήματα. Μπορεί ο κόσμος να θεωρεί, να πει έλα μωρέ, δεν είναι έλα μωρέ τώρα να βλέπω τον Βαρέλα τον κυνηγάει και τον βρίζει μες στο παιχνίδι. Και ότι μπορεί, και να έχει και δίκιο. Και ότι μπορεί ο Λουτσέσκου να εφαρμόσει την μπακαλίστικη λύση, παύλα πρόταση, να παίξει ο Άρντα 5-6 μάτς βασικός για να δούμε. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά, εντάξει. Ξέρουμε τα στοιχεία του Άρντα. Τα καλά και τα στραβά του. Σε εμάς που πάω κάθε αγώνα δίνει μάχη, δεν μπορείς να πεις δεν για κανένα παίκτη ότι 5-6 μάτς να παίξει βασικός για να δούμε αν θα. Δεν γίνονται αυτά, εντάξει. Όταν κάνεις προαθλητισμό, δεν μπορείς να βασιστείς σε παίκτες που παρακαλάς να έχουν ξυπνήσει καλά το πρωί. Δεν είναι. Δηλαδή είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τα εξτρέμ γενικότερα. Πάντως δεν προκύπτει, μια και μιλάτε για τα εξτρέμ, ξεκάθαρα ότι φεύγει ο Άρντα και ο Ερίκε. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση τώρα που μιλάμε. Μα το ίδιο πράγμα είναι ο Ερίκε. Πώς θα έρθει ο Ερίκε. Το διάβασα κι αυτό. Εντάξει, προφανώς πάνω στη λογική ότι είναι το κλίμα. Όχι. Έτσι και αγαπάει ο κόσμος τον Άρντα. Ο Ερίκε έφυγε γιατί ήταν ο Άρντα. Μαζί δεν είμαστε στην προετοιμασία. Άσκηση δεν πέτυχε. Αλήθεια είναι αυτό. Άσκηση, γιατί πραγματικά όταν βλέπω συναδέλφους να γράφουν για τον Ερίκε σε άλλη προετοιμασία ήμασταν. Αλλού τα βλέπαμε. Εντάξει, μην μπαίνεις λογική τώρα ότι γραφόταν. Εντάξει, έχουν γραφτεί και για τον Χατζηρίδη παπάδες. Ότι κολλάει με την ομάδα και τι, πώς προσαρμόζεται και τι βοήθεια θα δώσει. Οκ. Okay. Και πάλι και για τον Ερίκε είναι η περίπτωση του Άρντα, γιατί δεν νομίζω να έχει κάποια αντιπάθεια από κανέναν. Ομάδα, λάθος, κόσμο και τα λοιπά. Όχι, έδωσε ένα κύπελο, δεν μπορείς να αντιπαθείς αυτόν τον παίκτη. Έστω και αν προεξήχε λίγο από τους αμυντικούς της Ένωσης. Ναι, προεξήχε εσύ, εντάξει. 30 εκατοστά, 40 τώρα. Εντάξει. Δεν είναι, ούτε λοιπόν είναι τόσο απλό, φεύγει ο Άρντα έχει τον Ερίκε. Εντάξει, δεν. Αν προκύψει, θα σε ενημερώσουμε. Πάντως δεν προκύπτει από πουθενά αυτή η τράμπα. Γιατί και η ομάδα στην οποία αγωνίζει τον Ερίκε δεν είναι μπακάλικο. Αν θέλετε τον Ερίκε, πάρτε τον. Οκ. Okay. Δεν σηκώσα την κούπα αυτή. Δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις. Δεν είμαι ειδικός στα. Αυτά και για τον Άρντα. Να δούμε τι θα κάνει με την εθνική. Να γυρίσει με το καλό. Mm-hmm. Αν κρίνει ο Λουτσέσκο ότι έχει, μπορεί να του δώσει ευκαιρία, θα το κάνει. Αν δεν κρίνει ότι δεν έχει άλλη πολυτέλεια και χρόνο και υπομονή να του δώσει ευκαιρία, δεν θα το κάνει και θα πρέπει ο Μάριο Μπράγκο πλέον να βρει μια λύση για τον Άρντα. Γιατί φαντάζομαι ότι θα δοθεί μια λύση, δηλαδή γίνεται να
και καλό και για τον παίκτη θα είναι και για την ομάδα. Εάν αποφασίσει ο Λουτσέσκο ότι πλέον δεν έχει άλλη ανοχή και άλλα αποθέματα υπομονή ή πείτε όπως θέλετε για τον Ουάρτα. Θα βρεθεί λύση νομίζω αν φτάσει ο Πάκο εκεί για δανεισμό, για πώληση. Οκ, okay, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα, δεν έχω ρωτήσει. Ό,τι βλέπουν τα μάτια μου συγκεκριμένη ιστορία. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ναι. Νομίζω, δηλαδή, αν πάρω και ρωτήσω έναν άνθρωπο του team του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ οτιδήποτε, εσύ τι γίνεται με τον Ουάρτα, θα μου πει ηλίθιος είσαι. Δεν βλέπεις. Το τι να γίνει, για πρώτη απάντηση είναι εντάξει. Τι να γίνει. Ναι. Τι γίνεται με τον Ουάρτα, τι να γίνει. Όχι, αν έχει κάποιο άνεση μαζί μου, ναι, ναι. Θα μου πει τι φλώσσε, τι κάνεις. Δες. Αυτή είναι η απάντηση, στερή, και δεν είναι κάποια άλλη. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Πρέπει να πάμε να ακούσουμε χωρικούς, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα και θα συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου. Δεν ξέρω, θα μας τα πούν οι αρμόδιοι, εντάξει. Με την αίθουσα μπάντμιγκτον, με την αίθουσα τροπέων. Τροπέων. Του Κλεάνθης Βικελίδης. Μου κάνει καλό αυτό, τροπέων. Ναι. Μάλλον. Του Κλεάνθης Βικελίδης. Για να ακούσουμε την παρουσίαση του Σάβα Παντελίδη από τον Ντίνο Διαμαντόπουλο. Θυμίζουμε, αν δεν έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, μπάσκετ σήμερα στις 7.30. Θα πας? Ναι. ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ. Λοιπόν, 7.30 λοιπόν, ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ, στο Παλατάκι, στο πλαίσιο των ομίλων του FIBA Champions League. Πάμε στο διάλειμμα, μείνετε στο Λίμπερο, θα ακολουθήσει η παρουσίαση ζωντανά από το Κλάνης Βικελίδης του Σάβα Παντελίδη.